Τα δύο τραγικά περιστατικά σε κόκκινη αμάκρη, καθώς και εικόνες ντροπής που επικρατούν στο νησί μας τα τελευταία χρόνια, με ασθενείς να χάνουν τη ζωή τους είτε σε καρότσες αγροτικού είτε στο οδόστρωμα περιμένοντας ασθενοφόρο, αποκαλύπτουν τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό στο ΕΣΥ αλλά και ανησυχητικές πτυχές στο ζήτημα των διακομιδών ασθενών με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν σίγουρα δύο εισιτήρια Ιερά Πέτρα Άγιο Νικόλαο και τουλάχιστον ένα στο Τζερμιάδο στάνταρ, χωρίς να αλλάζει αυτή η ροή καθημερινώς. Για το Ηράκλειο μιλάμε σίγουρα ότι θέλουμε δύο αυτοκίνητα, έχουμε και άλλα προβλήματα. Αλλά ουσιαστικά ένα 20% παραπάνω προσωπικού και μόνιμο προσωπικού οπωσδήποτε θα άλλαζε την κατάσταση άρδιν. Μόνο με ένα ασθενοφόρο για ολόκληρο το 24ωρο είναι η περιοχή της Σιτίας, την ώρα που υπάρχουν τρία ασθενοφόρα, όχι όμως και το αναγκαίο προσωπικό, για να βγουν οι βάρδιες, με συνέπεια η αγωνία κατοίκων αλλά και επισκεπτών να χτυπά κόκκινο σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις προς τουριστικά θέρετρα φωτογραφίζουν τις βάρδιες τρόμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε έκτακτες ανάγκες, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, όπου έχουμε τακτικά φαινόμενα με ατυχήματα από συνδημότες μας, από περιπατητές, οι ανάγκες για εξυπηρέτηση είναι πολύ αυξημένες. Πρέπει λοιπόν άμεσα, ή με εποχικό προσωπικό ή με τον οποιοδήποτε τρόπο, να δοθεί η δυνατότητα ούτως ώστε να υπάρχει ένα δεύτερο αυτοκίνητο που να μπορεί να εξυπηρετεί κάποια κρίματα περιστατικά. Υπάρχει πρόβλημα γιατί πρέπει να φύγει από Ιερά Πέτρα ή από Άγιο Νικόλαο. Και οπωσδήποτε εξαρτάται από το προστατικό. Γιατί αν είναι στη Σιτία, θέλει μια ώρα να πάει η Ιερά Πέτρα ή λιγότερη. Αλλά αν είναι στη Ζάκρο, αν είναι στο Βάι, εκεί πάμε για δύο ώρες. Πάμε για 2,5 ώρες. Οπωσδήποτε καταλαβαίνετε, ένα ασθενή σε ιατροχείο θα μπει οπουδήποτε για να μεταφερθεί μέχρι να ζει στο ασθενοφόρο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις Μοίρες. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα δεν λειτουργεί το ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας λόγω βλάβης, γεγονός που μεγαλώνει την ανησυχία των πολιτών, καθώς η μάχη με τον χρόνο μετρά αντίστροφα για την ίδια τους η ζωή. Στην περιπτώση της Μοσαράς βγάζουμε δύο αυτοκίνητα, όχι καθημερινώς στις Μοίρες, και εκεί θέλουμε οπωσδήποτε τον αριθμό 22. Δηλαδή, όπως, πόσα έχει τώρα? Νομίζω είναι γύρω στα 18, αν δεν κάνω. 22 τουλάχιστον. Και οπωσδήποτε θέλουμε να λειτουργεί και το κέντρο υγείας Μοιρών καθημερινώς. Γιατί όπως ξέρετε από το Σεπτέμβριο που χάλεσε το ασθενοφόρο εκεί πέρα, προσπαθούμε ακόμα να βρούμε ασθενοφόρο για να καλύψουμε τις βάρδιες. Δηλαδή, είναι ακόμα χαλασμένο το ασθενοφόρο? Από ό,τι ξέρω, ακόμα χαλασμένο είναι και μιλάμε για 6-7 μήνες τώρα αυτή τη στιγμή που δεν βγάζουν βάρδιες καθόλου. Οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι μεγάλες και σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον δύο επανδρομένα ασθενοφόρα στις βάρδιες, όπως δηλώνει ο Νίκος Καλογιαννάκης. Αν σας πω παράδειγμα ότι χάλασε ο αξιονικός, έχει χαλάσει 3 φορές το παγνίο αξιονικός και ξαφνικά από εκεί που έχουμε 10 περιστατικά πάμε στα 40, επειδή έχουμε όλο διακομιδές από παγνί προς Βεντζέλιο και επιστροφή για να εξυπηρετήσουμε τον αξιονικό. Ανησυχητική είναι η κατάσταση μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου, ενώ στο Πέραμα δεν υπάρχει προσωπικό για τα ασθενοφόρα. Χρειαζόμαστε, αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε τα πράγματα, ένα αυτοκίνητο μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου, το οποίο να έχει 70 χιλιόμετρων περίπου στις ίσες να βγει ένα αυτοκίνητο. Το Πέραμα, ας πούμε, έχει μόνο 2 άτομα προσωπικό. Το Πέραμα. Και αναγκαζόμαστε να καλύψουμε κάποιες βάρδιες από το κάβανο υγείων για να καλύψουμε το ασθενοφόρο. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι στο νησί μας την τελευταία δεκαετία ξεψύχησαν περιμένοντας μάταια ασθενοφόρο, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που εικόνες ντροπής με ασθενείς να μεταφέρονται πάνω σε καρότσες αυτοκινήτων να κάνουν το γύρο του κόσμου. Τον Αύγουστο του 2016, ένας ακόμη άνθρωπος στη Βιάνο έχασε τη ζωή του περιμένοντας το ασθενοφόρο, όπως κατήγγειλαν τότε συγγενικά του πρόσωπα. Μάλιστα ήταν ο δεύτερος μέσα σε έναν μήνα και ο τέταρτος συνολικά τα τελευταία χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2015, ένας ηλικιωμένος Ιταλός, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του στην προβλήτα του λιμανιού, μεταφέρθηκε με τζιπ στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το ένα και μοναδικό ασθενοφόρο που ήταν στη Βάρδια ήταν σε επίγουσα διακομιδή προς τον Άγιο Νικόλαο. Τον Ιανουάριο του 2014, ένας 55χρονος στην Ιερά Πέτρα περίμενε μάταια το ασθενοφόρο, ενώ επιστρατεύτηκε αγροτικό αυτοκίνητο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε. Γιατί όταν σωριάθηκε στο δρόμο με ανακοπή, δεν υπήρχε το ασθενοφόρο να το βοηθήσει.